Αντιδράσει στην εκπαιδευτική κοινότητα προκαλεί η προγραμματισμένη επίσκεψη του Υπουργού Παιδεία Νίκου Φίλη την Παρασκευή στα Χανιά. Ο κύριο Φίλη θα κηρύξει την έναρξη του 33ου Συνεδρίου τη Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία. Η Ελμένο Μουχανίων όμω αποφάσισε να υποδεχθεί τον Υπουργό με συγκέντρωση διαμαρτυρία έξω από το ξενοδοχείο στον Πλατανιά, όπου θα διεξαχθεί το συνέδριο. Υποδεχόμαστε τον Υπουργό Παιδεία στα Χανιά ε, για τη συνολική πολιτική τη κυβέρνηση στον χώρο τη εκπαίδευση. Μια πολιτική η οποία καθημερινά διαλύει το δημόσιο σχολείο, περιορίζει και υποβαθμίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και συνολικά δημιουργεί ασφιχτικές συνθήκες εργασίας για το συναδέλφους, για τον κόσμο της εκπαίδευσης. Υποδεχόμαστε τον Υπουργό Παιδεία στα Χανιά που ακόμα δύο μήνες μετά έχουμε 30-40 περίπου καθηγητές οι οποίοι δεν βρίσκονται στη θέση τους σε σχολεία τα οποία δεν κάνουν ακόμα κατευθύνσεις, μαθήματα των κατευθύνσεων αυτά δηλαδή που θα δώσουν επανελλαδικές εξετάσεις και θα συναγωνιστούν με άλλους συμμαθητές τους στο τέλος της χρονιάς. Όπω καταγγέλνουν οι καθηγητέ, η μνημονιακή κυβερνητική πολιτική έχει οδηγήσει σε διάλυση τα δημόσια σχολεία σε σχολεία τα οποία σφιχτιούν με 27-28 παιδιά στην τάξη, σε σχολεία τα οποία έχουν καταργηθεί αγγλικά, κόβονται τμήματα αγγλικών, κόβονται τμήματα από παιδιά με ειδικέ εκπαιδευτικές ανάγκες, στη νέα λογική της, του, του κόφτη τμήματων, εκπαιδευτικών, ορών στα Χανιά όπως και σε όλη την Ελλάδα τα οποία έχουν με μια απλή απόφαση αλλάζουν το ρολόγιο πρόγραμμα χωρίς κανένα παιδαγωγικό εκπαιδευτικό κριτήριο όπου οι πάντες μπορούν να διδάξουν τα πάντα Έντονε είναι όμω και οι αντιδράσει των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτη στην επικείμενη επίσκεψη φίλη. Θέλουμε στο πλάι τη ΕΛΜΕ, ε, των καθηγητών, των μαθητών, η φοιτητικοί σύλλογοι και οι, σύλλο, και οι σύλλογοι των καθηγητών μέσα στο Πανεπιστήμιο να καταδικάσουν την πολιτική που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή από τη δίθεν αριστερή κυβέρνηση πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ στο ιστορικό των Ιδρυμάτων. Ε, αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα πολυτεχνείο Κρήτη να υπολειτουργεί συγκεκριμένα στο, στο ζήτημα του φοιτητικού. Που οι φοιτητέ δεν ξέρουν αν θα καταφέρουν να περάσουν τον επόμενο χρόνο στα χανιά ή όχι. Δεν υπάρχει επάρκεια σε αιστείε και σε, καθηγη, ε, σε καθηγητέ και σε υλικό μέσα στα ιδρύματα. Και μια αντίστοιχη κατάσταση υπάρχει και στο ΤΕΙ Χανίων. Οι φοιτητέ του Πολυτεχνείου θα αποφασίσουν ύστερα από Γενική Συνέλευση την Τετάρτη αν θα συμμετάσχουν στην κινητοποίηση τη ΕΛΜΕ.